Σύματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έχουμε για δεύτερη φορά βρεθεί μπροστά στο φαινόμενο, η πρώτη ήταν στην Ολομέλεια, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, να ζητάνε προδήλωση των κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση στη διαδικασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για το αν θα υπερψηφιστεί από τα κόμματα αυτά ή όχι ένα νομοσχέδιο. Θέλω να πω ότι η απέτηση αυτή είναι βαθύτατα αντικοινοβουλευτική, είναι αντισυνταγματική και ευτελίζει τους δημοκρατικούς και κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Θα ήταν όμως κατά κάποιο τρόπο δικαιολογημένη αυτή η στάση από την αξιωματική αντιπολίτευση και θα μπορούσε κάποιος να τη διανθίσει με αυθαίρετες, αλλά τέλος πάντων να της προβάλλει απόψεις περί δεδηλωμένης. Ξέρετε βεβαίως ότι η δεδηλωμένη κρίνεται, όπως πολύ σωστά είπαν όλοι οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα, στις ψηφοφορίες Περί εμπιστοσύνη ή στι προτάσει μορφή κατά τη κυβέρνηση. Σε καμία άλλη διαδικασία. Το αποκαλυπτικό όμω είναι και στη συζήτηση στην Ολομέλεια που είχε γίνει πριν από μερικέ μέρε, αλλά και σήμερα, ότι η Νέα Δημοκρατία προβάλλει αυτή τη στάση, όχι γιατί ε, θέλει απλά και μόνο να δημιουργήσει πρόβλημα που δεν το δημιουργεί και φάνηκε. Στην κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά γιατί έχει η ίδια πρόβλημα στο εσωτερικό τη. Εδώ, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε τον εισηγητή τη Νέα Δημοκρατία να τοποθετείται, και εγώ, χάρηκα ιδιαιτέρω, σχεδόν θετικά για το σύνολο του νομοσχεδίου και ακούσαμε βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία να καλεί την κυβέρνηση να το αποσύρει. Πρόκειται περί τη απόλυτη σχιζοφρένεια. Με αυτό λοιπόν το γνώμονα, η νέα δημοκρατία, η νέα δημοκρατία και μην διακόπτετε, μην διακόπτετε, ναι, μην διακόπτετε τώρα που τα ακούτε. Η νέα δημοκρατία λοιπόν, τι έρχεται και παίζει με το Σύνταγμα, τι έρχεται και κάνει. Παίζει με το Σύνταγμα, παίζει με τον κανονισμό της Βουλής, νομίζει ότι κάτι μας κάνει και τελικά δεν αντιλαμβάνεται ότι ο Φέρετζες είναι κατεβασμένος. Και όλοι αντιλαμβάνονται σε αυτή την αίθουσα, αλλά και στην κοινωνία μας ακούει, ότι άλλα πράγματα θέλει να κρύψει. Θέλει να κρύψει την ακροδεξιά που ενδυμεί στη Νέα Δημοκρατία και αυτή δεν εκφράστηκε σήμερα με την άποψη του κυρίου Κυριαζίδη. Έχει εκφραστεί με ένα χιδαίο αντικομουνισμό την τελευταία περίοδο έχει εκφραστεί με έναν ακραίο αντιθεσμικό ρόλο σε πάρα πολλά ζητήματα και τελικά έρχεται για να μας πει, ξέρετε, τι θα ψηφίσουν τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση. Τα κόμματα λοιπόν που στηρίζουν την κυβέρνηση τοποθετούνται ενώπιον της Επιτροπής και θα τοποθετούν και ενώπιον της Ολομένης, δεν θα κάνουν. Και σας λέω το εξή κύριε συνάδελφοι κάτι που συνέβη με τη Νέα Δημοκρατία στη συζήτηση του προηγούμενου νομοσχεδίου ενώπιον της Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία είχε καταθέσει τη συνολική θέση ότι συμφωνεί με τις περισσότερες διατάξεις. Κλείνω όμως είχε πει το εξή. Εν όψη της Ολομέλειας επιφυλασσόμεθα, διότι θα κάνουμε. Και αν αυτή η θέση ενός κόμματος που στηρίζει την κυβέρνηση συνεχιστεί μέχρι την Ολομέλεια και μέχρι την ψηφοφορία. Κατά την κοινοβουλευτική τάξη, οι ανεξάρτητοι Έλληνε έπονται και τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ. Τι θα γίνει τότε, Για πείτε μου. Γι' αυτό, γι' αυτό χρησιμοποίησα μία ακραία έκφραση στην Ολομέλεια, την οποία δεν θέλω να την επαναλάβω, αλλά εάν αυτά είναι σοβαρή κοινοβουλευτική παρουσία και στάση, τότε αφήνω να την κρίνουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Και όσοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δυσφορούν με αυτή την κατάσταση. Γιατί είναι πολλοί. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτού του είδους τα παιχνίδια και με το Σύνταγμα και με τον κανονισμό της Βουλής. Και ευθαρσώς να δηλώνουμε αυτό που πιστεύουμε. Τα άλλα Ας τα αφήσετε για άλλη, για κατανάλωση. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση στο δρόμο της διεύρυνσης και κατοχύρωσης των ατομικών δικαιωμάτων, τον οποίο χάραξε από την πρώτη στιγμή, φέρνει προς κρίση στην εθνική αντιπροσωπεία το παρόν νομοσχεδίο. Και σωστά τονίστηκε από όλου του ομιλητέ και του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ ότι είναι μια συνέχιση αυτή η προσπάθεια του Συμβόνου Συμβίωσης, του νόμου για την ίση μεταχείριση στην εργασία και όλων των νομοθετημάτων τα οποία η κυβέρνηση αυτή φέρνει προς ψήφιση στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Είναι μια συνεχής και συνεπής τάση, διότι θέλω να τονίσω ότι τα ατομικά δικαιώματα δεν είναι μια αστική πρωτοτυπία. Ούτε ένα προνόμιο της αστικής τάξης και των κομμάτων της αστικής τάξης. Για τα ατομικά δικαιώματα έχουν χυθεί ποταμοί αίματος. Και σε αυτούς τους αγώνες πρωτοστάτησε η αριστερά. Πρωτοστάτησε. Και είχε νεκρούς. Και είχε θύματα. Και είχε ανθρώπους οι οποίοι λιδωρήθηκαν οι οποίοι υπερασπίστηκαν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι για μας είναι θέμα αρχής τα ατομικά δικαιώματα. Και γίνεται περισσότερο επιτακτική ανάγκη να ψηφιστούν αυτά τα νομοσχέδια που αφορούν όχι την πλειοψηφία της κοινωνίας, αλλά κοινωνικές όπως αναφέρονται και το λέω κωδικοποιημένα κοινωνικές μειοψηφίε. Διότι για τις πλειοψηφίε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγο ως πολύ έχουμε φτάσει σε ένα βαθμό κατοχήρωσης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Εκεί που υστερούμε είναι για τις μειοψηφίε. Εξαιτία ιδεολειψιών, εξαιτία ενό υφέρποντος ρατσισμού και λόγω καταστάσεων οι οποίες έρχονται από το παρελθόν και χαρακτηρίζουν και κόμματα και ανθρώπους και νοοτροπίες. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω αναφερόμενος στις τοποθετήσεις των κομμάτων είναι ότι μου έκανε αλγινή εντύπωση η τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΚΚΕ. Διότι από τους φασίστες και τους ακροδεξιούς δεν περιμέναμε τίποτα άλλο. Αυτά περιμέναμε να ακούσουμε. Για τον εγκέφαλο και για το μέγεθος του, της, του κρανίου, αυτά που έλεγε ο Μέγκελε. Αυτά μα ήρθαν και μα είπαν σήμερα εδώ, οι νεοναζί. Δεν μα είπαν κάτι άλλο. Αλλά να αναφερόμαστε και να λέμε για ψυχολογική στήριξη των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ένα διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Αυτά είναι πράγματα και παρατηρήσεις οι οποίες ξεπερνάνε κάθε όριο. Δηλαδή, θέλουμε να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ψυχολογικά διαταραγμένοι και θέλουν ψυχολογική υποστήριξη. Γιατί αν πούμε κάτι τέτοιο, τότε πηγαίνουμε σε χρόνους πολύ άσχημους και καταστάσεις δυσάρεστες για το σύνολο της αριστεράς. Αν και αυτά συνέβησαν μια ιστορική περίοδο από καθεστώτα, τα οποία μεταχειρίστηκαν τους ομοφιλοφίλους ως παρείες της κοινωνίας. θεωρούσα και πίστευα ότι τουλάχιστον για αυτές τις αντιλήψεις το σύνολο της αριστεράς τις έχει αφήσει πίσω. Σήμερα εξεπλάγει δυσάρεστα με αυτά που άκουσα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε κάποια δεδομένα αυτή τη στιγμή. Το πρώτο είναι ότι μια μικρή, μικρή αριθμητικά ομάδα συνανθρώπων μας, αυτό που περιγράφεται ως διεμφυλική ή μέσοφυλική ή τρανς κοινότητα, όπως θέλετε πείτε το, είχε πέσει, είχε υποστεί έναν έντονο ρατσισμό, ένα κοινωνικό αποκλεισμό και μια συστηματική επιθετικότητα θα μου πει κάποιο, με το νομοσχέδιο πιστεύετε ότι αυτά θα έρθουν. Όχι. Δεν έχω τέτοια ψευδέστηση. Και δεν πρέπει κανένα να έχει τέτοια ψευδέστηση. Όμω, με το νομοσχέδιο βελτιώνουμε τη θέση του στην κοινωνία, παρά το γεγονό, σα το είπα, ότι είναι ολιγάριθμη αυτή η ομάδα. Όμω, από τέτοια νομοσχέδια κρίνεται το κράτο δικαίου και κρίνεται η σοβαρότητα ενός κράτους το οποίο υπερασπίζεται τα κοινωνικά και ατόμικα δικαιώματα. Επίσης, είναι σημαντικό εργαλείο, και έτσι θέλω να το αντιληφθείτε, αυτός είναι ο σκοπός του νομοσχεδίου, ο εθνικός μηχανισμός για τα δικαιώματα του παιδιού. Γιατί ακούστηκαν κάποιες απόψεις ότι δεν συμπεριλαμβάνονται άτομα της επιστημονικής κοινότητας. Αυτός, αυτή είναι η δουλειά του η εκπόνηση ενός σχεδίου, η παρακολούθηση των δικαιωμάτων των παιδιών, η βελτίωση της κείμενης νομοθεσία. Αυτή θα είναι η δουλειά του μηχανισμού τον οποίων συστήνουμε σήμερα και θα ψηφίσει το Κοινοβουλίο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι έλεγε ο νόμος μέχρι σήμερα για τους συμπολίτε μας, οι οποίοι είχαν γεννηθεί με το άλλο, ήθελαν να μεταβούν, να το επαναπροσδιορίσουν. Έλεγε ότι αυτοί οι άνθρωποι υποχρεωτικά έπρεπε να περάσουν από τρει διαδικασίε. Η πρώτη ήταν ο ακροτηριασμό. Και έτσι πρέπει να το λέμε. Ακροτηριασμό. Η δεύτερη ήταν η γνωμοδότηση ενός ψυχίατρου περί του εναρμονισμού της, του νέου φίλου με τη γενικότερη ψυχολογική αντίληψη του συμπολίτη μας και η τρίτη ήταν η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων. Θεωρώ, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, ότι να ισχύει το 2017 μετά τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων, μετά τις αποφάσεις του ΟΗΕ, ως προϋπόθεση για τη φιλομετάβαση. Ο ακροτηριασμός είναι ντροπή για ένα πολιτισμένο κράτος. Μόνο αυτό λέω. Δεν θέλω να πω σε ποιες κοινωνίες ισχύουν παρόμοια πράγματα. Τα γνωρίζετε όλοι πολύ καλά. Είσαστε άνθρωποι ενημερωμένοι και καταρτισμένοι. Αλλά να ισχύει για χώρα μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ακροτηριασμός, ως όχημα για τη φιλομετάβαση, αυτό είναι ντροπή για τον πολιτισμό. Και για τη χώρα που υπερηφανευόμαστε ότι γέννησε τον πολιτισμό. Επίσης θέλω να αναφερθώ. Σε τελευταίες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, τα οποία λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και τις τελευταίες αποφάσεις του ΟΗΕ προχώρησαν πριν την νομοθετική ρύθμιση του μέτρου σε αποφάσεις που δικαίωναν την φιλομετάβαση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το νομοσχέδιο. Θεωρώ ότι είναι τιμητικό αυτό το οποίο έγινε και τιμά και τη δικαιοσύνη και τιμά και την εκτελεστική εξουσία που φέρνει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και υπάρχει πλέον απόλυτη αναρμόνιση και με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, εγχώριας και το τονίζω και διεθνούς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρθηκαν από τα κόμματα, διότι αν, ξέρετε, αφαιρέσουμε από τη συζήτηση, φτηνά πολιτικάντικα επιχειρήματα, όπως ακούστηκαν, περιδεδηλεμένης και προδηλώσεων πρόθεσης ψήφου. Ε, και αν βγάλουμε και από τη συζήτηση αυτά τα άθλια ακροδεξιά και ναζιστικά τα οποία υπόθηκαν, η υπόλοιπη συζήτηση ήταν πάρα πολύ σοβαρή πάνω στα άρθρα του νόμου και θέλω να πω ότι και τα κόμματα που συμμετείχαν επικοδομητικά είχαν κάτι να πούν. Μη δε ξέρουμε και του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλω λοιπόν να πω ότι οι διατάξεις του νόμου είναι απολύτως αφής, κύριε Καραγκούνη απολύτω σαφή. Διότι το θέσατε εσεί. Και πρέπει να διαβαστούν στο σύνολό του. Κάνατε κάποιε αναφορέ στο άρθρο 3. Το άρθρο 3, αν το διαβάσετε μαζί με το άρθρο 2, σα λύνει απολύτω τα προβλήματα που θέσατε. Διότι ποιοι είναι οι πυλώνε αυτού του νομοσχεδίου για, την, για τον επαναπροσδιορισμό του φύλου. Ο ένας είναι η βούληση του προσώπου. Και θέλω να πω ότι αυτό είναι μια σημαντική πολιτική απόφαση η οποία επενδύεται νομικά την οποία πήραμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από τη βούληση του πολίτη. Από τη βούληση του πολίτη. Η οποία όμως, ο δεύτερος πυλώνας, είναι αυτή η βούληση να βρίσκεται σε μια αντιστοιχεία με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου, ο οποίος τελικά θα προστρέξει στη δικαιοσύνη για να επιβεβαιωθεί η απόφασή του και να προχωρήσει πλέον στην ε, καταγραφή του, στο ληξιαρχείο κτλ. Επομένως, αυτά τα δύο ισχύουν και αυτά τα δύο είναι οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Το λέει ο νόμος. Διαβάζει το Άρθρο Έκαμε και η κυρία Σταμπούλη παρατήρηση. Ε, <laughs> Σα παρακαλώ, διαβάστε το. Διαβάστε το. Διαβάστε, διαβάστε το λοιπόν το άρθρο 2. Ε, ε, διαβάστε το άρθρο 2, το άρθρο ιδίω στην παράγραφο 2, ε, αναφέρ, εκεί που λέει ορισμοί, θα τα βρείτε, θα σας λυθούν όλες οι απορίες. Θέσατε επίσης ένα ζήτημα. Θέσατε το θέμα της διπλής συνεδρίασης του Δικαστηρίου της Εκουσία Δικαιοδοσίας. Ε, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο για διπλέ συνεδριάσει. Πόσο μάλλον που καταργήθηκε η διπλή συνεδρίαση στα συνεδρικά διαζύγια, όπω υφίστανται μέχρι σήμερα. Ιδέες ιδέε στάσει σα. Και εδώ θα πρέπει λίγο να προβληματιστείτε, διότι η επιχειρηματολογία ήταν ίδια με τι Χρυσέ Αυγέ. Περιδόλια μεταχείριση του νομοσχεδίου ή για απλό αστεϊσμό, όπω είπε ο συνάδελφό σα. Ε, δεν μπορούν να ισχύουν. Ξέρετε, εάν κατοικούμε σε αυτόν τον μάταιο κόσμο, ξέρετε ότι αν κάποιο θέλει να αποφύγει το στρατό, έχει χιλιάδε άλλου τρόπου να προβάλλει, ανεξάρτητα αν ευδοκιμήσουν ή όχι. Δεν είναι ε, αυτό εδώ το οποίο θα του δώσει τη λύση στο πρόβλημά του. Και επίση, επειδή πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία που έχει επιρροή στο μέλλον και στη ζωή ενό ανθρώπου. Κανένας δεν πρόκειται να, να το κάνει για αστείο. Να μην λέγονται αυτά τα πράγματα. Δεν το είπατε εσεί, το είπε ο κύριο Κυριαζίδη. Τι είπατε, Τι Καθόλου. Βούληση. Η βούληση είναι η βούληση. Η σοβαρή βούληση του προσώπου να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Καμία αντιστοι... αντιστοιχία. Ίσα ίσα, ίσα σας λέω ότι πρέπει να υπάρχει αντιστοίχηση της βούλησης. Λοιπόν, σα ξαναλέω και πάλι, οι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μην τι διαβάζετε μονόπλευρα, οι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δίνουν τεράστια δυνατότητα. Γι' αυτό ακριβώ εμεί επιλέξαμε, όχι μία επαμφωτερίζουσα πρόταση, την οποία μα είχε καταθέσει η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, αλλά τη βούληση. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι απολύτω ριζοσπαστικό και απολύτω προοδευτικό. Η βούληση. Έθεσε ο... Δεν είναι εδώ τώρα. Έθεσε ο κύριος Παπαθεοδόρου ένα ζήτημα για την... τις περιπτώσεις κάτω των 17 ετών το οποίο προβλέπει το νομοσχέδιο. Ε, αν ήταν εδώ και θα να το συζητήσουμε, θα μας φώτιζε λίγο περισσότερο. Ήθελα κάποιες διευκρινήσεις για αυτά που είπε. Και θέλω να δηλώσω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το είπε ο κύριος Καραγιαννίδης και το είπε με έναν τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο στην ομιλία του, επειδή ετέθη από του Ανέλ, κανένα ζήτημα. Ούτε υιοθεσία, ούτε γάμου. Εάν κριθεί είτε από την παρούσα κυβέρνηση είτε από κάποια άλλη ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτά τα ζητήματα, θα προχωρήσουμε καθαρά. Από το παράθυρο τέτοια ζητήματα δεν μπαίνουν και δεν είναι τίμιο να μπαίνουν. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Επίσης, υπήρξαν ενστάσεις για, την, για τη δυνατότητα δεύτερης αλλαγής, δηλαδή για την επαναφορά στο αρχικό. Προσέξτε. Μας προβλημάτισε και εμάς κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου. Όμως, θέλω να σας πω ότι αυτό προβλέπεται ε, με αρκετά θεμελιωμένο τρόπο σε όλε τι ευρωπαϊκέ νομοθεσίε. Σε όλε. Θα είμαστε εξαίρεση. Και θεωρώ ότι. Το πιστεύω προσωπικά. Ότι για ένα τέτοιο θεμελιακό και κυρίαρχο βήμα που θα κάνει ένας συμπολίτης μας, ένας συνάνθρωπός μας, πρέπει να του δοθεί τουλάχιστον η δυνατότητα εάν αλλάξει γνώμη, να, έτσι ακριβώς, να φτάσει, ε, να, να του δίδεται η, δυ, η δυνατότητα της διόρθωσης. Γι' αυτό ακριβώς και με βλέπετε, και θα το διαπιστώσετε και συζήτηση με τους φορείς, ότι είμαι κάθετος στο ζήτημα να επεκταθεί αυτή η δυνατότητα σε ανήλικα παιδιά. Κάθετος. Διότι το ανήλικο παιδί, ακόμα και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων του, δεν μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση για τη ζωή του, τόσο καθοριστική. Ακόμα και αν μεταβάλει στο μέλλον την άποψή του, θα παίζει ένα καθοριστικό ρόλο. Και θέλω αυτό να το πάρετε έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, γιατί σας το λέω με αίσθημα ευθύνης. Εγώ που εισηγούμε και οι βουλευτές που αποφασίζουν. Μιλάμε για τα παιδιά και θέλω να πάμε ο καθένας από μας. Στην ηλικία των 14-13 ετών, τότε που είμαστε εμεί, 13-14 χρονών, και να αναλογιστούμε, μπορούσαμε να πάρουμε τέτοιε αποφάσει, ακόμα και με τη συνδρομή και τη σύμφωνη γνώμη των γονέων μα. Θεωρώ, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν μπορούσαμε και δεν πρέπει αυτό το πράγμα να το επιτρέψουμε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για τη ζωή ενό ανθρώπου. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, έχω την άποψη και νομίζω ότι είναι κάτι που τιμά την αριστερά, ότι είτε βρίσκεσαι σε μία μειοψηφία, είτε δεν βρίσκεσαι, πρέπει η κοινωνία να σου δίνει τη δυνατότητα να αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά και κανένας λόγος διαχωρισμού. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονό ότι η κυβέρνηση εμένει. Και πάλι ο κύριο Καραγιανίδη το είπε πολύ σωστά στην άποψη ότι από τη στιγμή που για να αλλάξει την ημερομηνία γέννηση που είναι λάθο καταχωρημένη, θα πρέπει να πα στο δικαστήριο τη εκκουσίας δικαιοδοσία για να αποφασίσει. Άλλο τόσο, δεν πρέπει να δημιουργήσουμε εδώ εξαίρεση εκ του αντιθέτου σε μία κοινωνική ομάδα η οποία διεκδικεί κάτι και το οποίο πλουσιοπάροχα το νομοσχέδιο το δίδει. Δεν χρειάζονται ούτε διακρίσεις εις βάρος, ούτε διακρίσεις υπέρ κανενός. Πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς διαχωριστικές γραμμές, χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό είναι το όραμα μιας κοινωνίας δημοκρατικής, μιας κοινωνίας αλληλέγγυας, μιας, δικ... μιας κοινωνίας δομημένη πάνω στις αρχές της δημοκρατίας. Έτσι καταξιώνεται η δημοκρατία και έτσι καταξιώνεται η ισότητα και η ισονομία. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, διαφωνώ ριζικότατα. Ριζικότατα. Με την άποψη που εξέφρασε το ποτάμι, αν και στα περισσότερα συμφωνούμε, στα περισσότερα, για την εμπλοκή ΜΚΟ και άλλων οργάνων στην, στο μηχανισμό για τα δικαίωματα του παιδιού. Έχουμε ένα κρατικό όργανο, ένα όργανο της πολιτείας, το οποίο, όπως είπα, θα χαράσει πολιτικές, θα χαράσει μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες πολιτικές και θα ελέγχει την πορεία εφαρμογής των νόμων για το παιδί. Θα καταγράφει αδυναμίες, θα καταγράφει ελλείψεις, θα καταγράφει θετικά και θα προτείνει στην κυβέρνηση. Μικιό και άλλα περί αυτών δεν χρειάζονται στα κρατικά όργανα. Η πολιτεία και το κράτος έχει τη δυνατότητα τους επιστήμονες, το προσωπικό να αντεπεξέλθει σε αυτό το καθήκον που αναλαμβάνει σήμερα με απόλυτη επάρκεια. Και με αυτό θα ήθελα να τελειώσω, ότι ο μηχανισμός για το παιδί, για τα δικαιώματα του παιδιού, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αφορά το μέλλον αυτής της χώρας, αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά και όλα τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Και τώρα που πάει εντός της ελληνικής επικράτειας, κύριε συνάδελφοι, θα τελειώσω τώρα μου ήλθε έτσι σκέψη. Πάω στο πρώτο επαναστατικό σύνταγμα της χώρας. Το οποίο έλεγε ότι όποιος βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας, εκείνο του μικρού πρώτου ελληνικού κράτους, δεν μπορεί να είναι δούλος και τέτοιο καθεστώς δεν αναγνωρίζει η ελληνική ένωμη τάξη. Τι μας είπε το πρώτο σύνταγμα του αγώνα. Ότι υπάρχουν αξίες σε αυτόν τον τόπο. Και ακόμα και ένας δούλος να ήταν σε μία από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής εκείνης από τη στιγμή που θα μπει στην ελληνική επικράτεια πάβει να είναι δούλος. Άλλο τόσο λέμε σήμερα προς όλους ότι το ενδιαφέρον του ελληνικού κράτους, της ελληνικής δημοκρατίας αλλά και της κυβέρνησης που βρίσκεται αυτή την ώρα στην εξουσία είναι για τα παιδιά που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Είτε είναι ελληνόπουλα, είτε δεν είναι ελληνόπουλα. Γιατί τα παιδιά είναι η πνοή του αύριο, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας και για τα παιδιά πρέπει να υπάρχει σεβασμός και κατανόηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.